Η Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Φυλάκων του Νομού Θεσσαλονίκης αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την πεζοπορία. Ξεκινήσαμε από Θεσσαλονίκη με τα πόδια στις 28 Σεπτεμβρίου και σήμερα είναι 25η και η τελευταία μέρα της πεζοπορίας μας. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε για την οριζόντια περικοπή που έκανε η κυβέρνηση στους σχολικούς φύλακες. Μας παίρνει πλέον και το τελευταίο εισόδημα που είχαμε μέσα στο σπίτι, γιατί και εμείς με αυτό το εισόδημα συντηρούσαμε και άλλους ανέργους μέσα στην οικογένεια. Αυτή η πολιτική πλέον πρέπει να αλλάξει, όχι μόνο για μας, για όλους τους εργαζόμενους, είτε είναι στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, γιατί δεν μπορεί να πάει άλλο. Σε όλη την επαρχία που περπατήσαμε, ο κόσμος είναι εξαθλειωμένος, είναι απογοητευμένος, είναι θυμωμένος, είναι οργισμένος όπως είμαστε και εμείς. Βέβαια, αυτή τη διαμαρτυρία που κάναμε από Θεσσαλονίκη Αθήνα δεν την έδειξε κανένα μεγάλο κανάλι, την αποσιώπησαν όλοι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μόνο τα επαρχιακά κανάλια ασχολήθηκαν μαζί μας, αλλά φαίνεται ότι όταν δεν έχεις ένα μοχλό πίεσης να πιέσεις για κάτι, δεν ασχολείται κανένας μαζί σου. Δηλαδή τι θα πρέπει να κάνουμε, να δημιουργούμε επεισόδια? Εμείς αποφασίσαμε να ταλαιπωρήσουμε μόνο τους εαυτούς μας για να διαμαρτυρηθούμε, αλλά φαίνεται ότι κακώς επιλέξαμε. Πιστεύουμε όμως ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει κάποτε να αφυπνιστούν, να ενωθούμε όλοι μαζί για να τρέψουμε αυτή την πολιτική, γιατί δεν πάει άλλο.